χώρα είναι μόνιμη, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Λοιπόν, τότε από το 84 στο 9 το κομμάτι ισχύει. Μια χαρά ισχύει. Και τώρα ισχύει περισσότερο από ποτέ, νομίζω. Από ποτέ. Και δεν στο παρουσιάζουμε. Τα τραγούδια της Λιγούρας. Το έκανα με Μάκο, το έκανα με εμείς, ναι. Εξαιρετικά. Ο Σπιτσικόλης. Ο Σπιτσικόλης, ο οποίος έκανε στροφή από τα τραγούδια της Καψούρας στα τραγούδια της Λιγούρας. Θαύμα. Στόμα. Good night.
Κι αυτό το λάδι θα μείνει λέξη μοναχά στο λεξικό. Κάτσικάκι μου με τα παράξενα κινέζικα σου μάτια. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, μίλησέ μου για το ρου, για πατσάλια τσέπιλα, φίλια τη σάλτσα του ψητού. Μίλα μου για μορταδέλα, μίλα μου και για γλυκά, είναι πιάσει κάποια τρέλα και σου δώσω τα κανιά. Το πιο αστείο πράγμα που έχω κάνει νομίζω στη ζωή μου γενικά είναι η Μαρία Πενταγιώτησα. Το κρατιέμαι, το οπωσδήποτε. Αυτά Μαρία, δηλαδή ήταν. Αυτή τι ήταν πράγμα... αυτή, πώς τη βρήκες αυτή? Αυτή την είχαμε δει μία τέτοια. Είχαμε δει σε ένα υπόγειο, τότε που είχαν γίνει σεισμοί το 81, μας είχε πάει η ζωή Λάσκαρη νομίζω, σε ένα υπόγειο που ήταν κάτι μπουζούκια, ξέρω, που πηγαίναμε τότε σε τέτοια πολλά. Και πήγαμε εκεί και ήρθε μια τραγουδίστρια και μας έλεγε εγώ, μπορώ να σας πω και 30 τραγουδίες στην καρδιά μου, αλλά δεν... αλλά δεν... ήταν support, ξέρεις, από τις πρώτες. Και έλεγε τέτοια. Αυτή και άλλες βλακίες. Αρχίσαμε λοιπόν από αυτό. Την προηγούμενη χρονιά που είχα κάνει μια αντίστοιχη τραγουδίστρια, επειδή είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω, είχαμε την παράσταση, είχαμε κείμενα να μάθουμε, αυτό να γράψουμε, αυτό επειδή ήταν τρεις ατάκες, δεν το είχα μάθει, τέσσερις. Ήταν ένα συλλογικό νούμερο, ξέρεις που. Έπρεπε λοιπόν να πω το κείμενο στην πρεμιέρα και δεν το θυμόμουν. Και επειδή δεν το θυμόμουν, έκανα αυτά. Εγώ, βασικά, και μου ερχόταν η φράση. Αυτό όμως, αν το σκεφτείς ότι μία ηλίθια σκέφτεται τόσο πολύ για να πει αυτή την μπουρδα, είναι κατούριμα, δηλαδή γέλαγε ο κόσμος τόσο πολύ. Είχαμε λοιπόν τον τύπο αυτόν, ναι, που εγώ είχα συνειδητοποιήσει που πόσο αστείο βασικά, είναι αυτό, που ήταν εγώ βασικά, ναι. Και μετά έγινε το οπωσδήποτε, ναι. Εγώ βασικά, όχι στο εγώ παντού είχε αποσιοποιητικά για να θυμηθώ τι λέω παρακάτω. Αλλά είχε και το μάτι τη σκέψη του, ναι, τι λέω τώρα, καταλαβαίνεις. Και από εκεί προέκυψε αυτός ο τύπος. Και το κράτησε και στη Μαρία την Πενταγιώτησα βέβαια. Που ήτανε τσόκαρο. Τέτοια ήταν, ναι. Και του παραχώρησα και κάρδια και πρίκα. Μου λέγει η μαμά Μαρή, φορά καμιά χάντρα. Είναι τελικά βαρύ να πιστεύεις άντρα. Μαρίκα Μαρή, Κυριακή τον γνώρισα, Κυριακή τον είδα. Με μια καπνεμπόρισα έξω από την Καλκίδα. Έκλαψε κανένα σκηνές και από τότε να με.
γλυκιά. Εγώ έκλαιγα πάντα, πάντα, γενική δοκιμή, πάντα. Και ένας από όλους στο Ελεύθερο Θέατρο ερχόταν να παρηγορεί εμένα. Γινόταν χαμός γύρω-γύρω και ένας παρηγορούσε εμένα. Κακομαθημένο παιδί από μικρή. Και ο Φασουλής έρχεται όταν είμαστε πια ελεύθερη σκηνή και ουσιαστικά είμαστε δυο μας και μου λέει: Άννα, εάν κλάψεις, εγώ θα φύγω. Δεν υπάρχει κανείς να σε παρηγορήσει. Κάποιος πρέπει να κάνει και τις δουλειές εδώ. Λοιπόν, εγώ θα φύγω. Και εκεί το έφαγα το δάκρυ, τελείωσε. Και η Μίρκα λέει: Η Άννα στην πρεμιέρα, τα μάτια της είναι θαλασσί με βούλες. Πρώτα παίρνουμε το νήμα, τον Κωστάκι, το Γιωργάκι και το Σόι Μητσοτάκι, τους πετάμε στο νερό. Με ένα κόπανο στο χέρι τους περνάμε ένα χεράκι, να φρατέψουν λιγουλάκι, να έχουν χρώμα ζωηρό. Μετά τους πλένουμε καλά, τους στίβουμε γεράνα, διώξουμε τη λέρα και όλα τα άλλα βλαβλά. Γιατί υπάρχουνε πολλοί που πάνε για μαλλί, πατρίδα μου καημένη και σ' αφήνουνε γουλί. Το καθήκον με καλή, το μαλλί που μπερδεύτηκε πολύ. Έγιναν μαλλιά κουβάρια της βουλής στα παλικάρια. Ποιος τα φάει πιο πολύ, ναι. Και είναι σέμα εθνικό, στο μαύρο πανικό. Στην πουλή. Να έρχεται το κάθε τσόλι να ρωτάει σε αυτή την πόλη πως θα γίνει αφεντικό. Τι ρωτάς, τι θες, του κάτω κόσμου οι πυρκαγιές έχουν ανάψει. Κι ό,τι και να πω, πες μου αν έμεινε χωριό που να μην κλάψει. Είναι ζήτημα τιμής στον καιρό της παρακτουμής, να ξεκαθαρίσει ο χώρος πριν να μάθει ο κάθε σκόρος. Εξουσία. Τι θα πει, βρε, που όλη μήνα με τα πει, βρε. Γεια σας. Γεια σας. Θέλετε κάτι? Θέλω κάτι, μάλιστα. Παρακαλώ. Τι, για ποιο πράγμα? Τι για ποιο πράγμα, μαντάμ? Για ποιο πράγμα με παρακαλάς, παιδάκι μου, μπα. Τι θέλετε, λέω. Α, μάλιστα. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Θέλω να καταγγείλω ότι βασικά εγώ την κρίνα δεν την μπορώ. Μάλιστα. Και... γιατί άλλο δεν μπορώ πολλά. Αλλά βασικά την κρίνα. Αυτό το κρου δηλαδή. Καταρχάς είναι γρουσουζά. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχουν ο κόσμος και γκρινάζουνε. Καταλαβαίνεις εσύ? Όχι, αν καταλαβαίνεις μου πεις να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Πόσο έχει προβλήματα ο κόσμος? Πρώτα απ' όλα περνάμε οικονομική κρίση, όπως προφανώς γνωρίζετε. Λίγο είναι αυτό. Και τι είναι πολύ? Ξέρεις τι κρίσεις έχω περάσει εγώ? Καταρχάς έχω περάσει κρίση στο γάμο μου. Κρίση πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι το διαλύσαμε και σίγα στο κεφάλι μου. Αν δεν είχαμε περάσει την κρίση, ακόμα στο κεφάλι μου θα τον είχα. Το σύζυγό σας. Μάλιστα. Και δεν ήταν καλός άνθρωπος, χάλια μαύρα. Θες κι άλλη κρίση? Έχω περάσει κρίση σκολικοειδίτη, αν έχεις υπόψη σου. Μάλιστα. Μου τη βγάλανε, τίποτα δεν κατάλαβα. Βέβαια τότε μου είχαν κάνει ολική νάρκωση. Α, ωραία, ωραία. Και τώρα? Τώρα όχι. Τι όχι? Δεν μου έχουν κάνει ολική. Α, δεν τα παίρνεις εύκολα, ε. Τέλος πάντων, ολοκληρώσατε? Όχι. Κρίση συνειδήσεως δεν έχω πάθει γιατί είμαι μουλάρα. Με την καταγγελία, λέω, ολοκληρώσατε? Α, όχι. Θέλω να καταγγείλω ότι εγώ δεν μπορώ την κρίνα. Ωραία, αυτό το καταγγείλατε. Κάτι άλλο? Μάλιστα, αυτό που είπατε με την κρίση. Τι μας έκανε η κρίση δηλαδή? Ότι ακριβήναν τα ραπανάκια? Γιατί πριν τα ραπανάκια ήταν φτηνά, μην τρελαθούμε τώρα. Μα δεν είναι το πρόβλημα τα ραπανάκια, κυρία μου. Ναι, και ποιο είναι το πρόβλημα? Τι ήταν φτηνό δηλαδή? Όλα πλησίαστε, ήταν πλησίαστε, είναι και τώρα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, μας πείραξε. Μα δεν είναι μόνο οι τιμές.
Εδώ έχουν προκύψει χιλιάδες προβλήματα. Ναι, για πέστε μου και εμένα, γιατί φαίνεται εγώ είμαι γκάου και δεν τα καταλαβαίνω. Θα αυξηθεί η ανεργία. Παρτών, τώρα θα αυξηθεί η ανεργία. Βέβαια. Ναι, βέβαια, γιατί εγώ είμαι χρόνια άνεργη. Γκρινιάζω, δεν γκρινιάζω. Το έχω αποδεχτεί, κατάλαβες. Προσπαθώ. Πάντως η οικονομική κρίση θα αφήσει πολλές πληγές. Καταρχήν, οι συντάξεις, ειδικά των γυναικών, το ξέρετε ότι θα καθυστερούν έως και 15 χρόνια. Είναι κακό αυτό. Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου. Τι θέλετε δηλαδή, να πάρουν οι συντάξεις να ψωμολυσάνε? Αυτό δεν μας λένε από την τηλεόραση συνέχεια, συντάξεις πείνας και συντάξεις πείνας. Ορίστε, τους καθυστερούν 15 χρόνια τη συντάξεις πείνας και έχουν και παράπονο. Πρόσεξε, γιατί εγώ εκτός από την κρίνα δεν μπορώ και την αχαριστία, εντάξει. Τι να πω, ό,τι πείτε. Τι άλλο κάνεις εσύ? Τι να κάνω, εδώ. Εδώ στην τηλεόραση, άμα αρέσει η τηλεόραση. Βλέπω, παρακολουθώ μόνο το κοινωνικό περιεχομένο μας, έτσι, όχι. Βλέπετε ντοκιμαντέρ. Σε ντοκιμαντέρ βάλε θα σας γελάσω. Βλέπω όμως τη νύχτα κάτι κορίτσια προσφέρουν μεγάλο κοινωνικό έργο. Βγαίνουν βέβαια λίγο ξεβράκωτα, αλλά σου δίνουν το τηλέφωνο τους με τα άγρια μεσάνυχτα άμα νιώθουν πια να σου κάνουν παρέα. Βέβαια, πολύ καλά κορίτσια, εξαιρετικά είναι. Και μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Ω, είναι μια κακομοίρα. Ντρέπεται το φουκαριάρικο αφού λέει εντάξει, ντρέπομαι λιγάκι. Δεν μου φαίνεται, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Και παρόλο τούτο, μετά λέει πάρε με στο μπλα λέει το τηλέφωνο και θα ικανοποιήσω όλες τις επιθυμίες σου. Καλά, χρυσά κορίτσια μιλάμε. Μεγάλο κοινωνικό έργο προσφέρουν, βέβαια. Και επίσης βλέπω και κουλτουριάρικα. Έχει ένα ο Αντένας. Καλά, πάρα πολύ κουλτουριάρικο μιλάμε, το παρακολουθείς? Θα σας γελάσω, δεν. Τη στιγμή της αλήθειας, παιδί μου. Πάρα πολύ κουλτουριάρικο. Μπα, πώς και έτσι. Καλά, η παρουσιάστρια είναι μαέστρος. Είναι μαέστρος. Είναι συνθέτης κλασικής μουσικής, όχι αηδίες, και υψήφωνος. Τους βγάζει όλα τα άπλυτα στη φόρα γιατί είναι διανοούμενοι. Έχει τον τρόπο της, κατάλαβες, και μετά τους δίνει και λεφτά. Και έχει κι άλλα τέτοια κουλτουριάρικα στην τηλεόραση. Έχει ένα, αλλά είναι πολύ βαρύ αυτό. Είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Πάρα πολύ μορφωμένος, που μας δείχνει κάτι βιβλία και πρόσκλη. Τα έχει διαβάσει όλα, θα ξεχάσω εγώ που μας είπε για τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης, κυρίες και κύριοι, ο Σοκράτης τα είπε όλα. Κάμερα σε μένα. Τα είπε όλα, κυρίες και κύριοι. Αλλά οι αντίχριστοι της εποχής που ήταν λαμόγια τον καταδικάσανε σε θάνατο, κυρίες και κύριοι. Κάμερα σε μένα. Και είπε ο Σοκράτης, εγώ θα πεθάνω, αλλά να δούμε ποιος θα είναι καλύτερα. Εγώ που θα πάω στον Άδη, στον Άδη. Κάμερα σε μένα. Να σας πω, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος. Μπορείτε να τελειώνετε κάποια στιγμή. Σε παρακαλώ, πρέπει να ολοκληρώσω μισό λεπτό, παιδάκι μου. Μετά δείχνει το χαρτί. Κοιτάξτε χαρτί, κυρίες και κύριοι. Ιλουστρασιόν και πάχος, γκουμούτσα, φιλοσοφημένα πράγματα και απόκρυφα, κάμερα σε μένα. Και μετά παθαίνει μία έξαψη και αρχίζει να φωνάζει Ελουχίμ, Ελουχίμ, Δεφελίμ, Δεφελίμ. Να σας πω τελώς, άντε να πηγαίνετε τώρα στο σπίτι γιατί έχουμε και δουλειές. Μη σπρώχνεις, παιδάκι μου, μη σπρώχνεις. Άκουσα να σου πω, εγώ εκτός από την κρίνα και την ακαριστία δεν μπορώ και να με σπρώχνουν, εντάξει. Ενώ η μπούφλα πάλι μου αρέσει. Ήξερες ότι για το γράψιμο θα έχεις τέτοιο ταλέντο? Μπα. Ή μετά έσκασε από την ανάγκη. Ήμουν πολύ καλή στις εκθέσεις. Ναι. Πρώτη στις εκθέσεις. Όταν γράψα αστεία νούμερα, ας πούμε. Στην πρώτη δημοτικού δημοσιεύσανε έκθεσή μου στο περιοδικό του σχολείου. Άρα, είναι καταπληκτικό. Ναι, τρεις ατάκες ήταν. Τι ήταν κωμική. Μου είχε φέρει ο πατέρας μου από το Βέλγιο κάτι μολύβια που ήταν καραμέλες. Και είχα γράψει ότι μου έφερε ο μπαμπάς μου μολύβια και τι κρίμα τα μολύβια. Να μην είναι όλα καραμέλες αυτόν τον τρόπο, να είμαστε αναγκασμένοι να γράφουμε. Όχι με αυτά τα λόγια. Ναι. Αυτό και το πήγε δημοσιεύτηκε. Και δημοσιεύτηκε. Τέλεια. Όλες φαντάσματα υπάρχουν παντού. Everybody's dead. No, it can't be. Και οι ζωντανοί πρέπει να πεθάνουν. Φαντάσματα. Ο τρόμος είναι ήδη εδώ.
Απόψε, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Think he wants to dance with us. Cine After στη NET. Trident Senses. Απελευθέρωσε τις αισθήσεις σου. Ψάχνεις για netbook. Όλα τα brands. Acer, Hewlett Packard, Fujitsu, LG, MSI, Asus, Innovator. Στο μεγαλύτερο ηλεκτρονικό πολυκατάστημα. Ψάξε παντού. Για τεράστια ποικιλία στα πιο έξυπνα netbooks, τερμάτισε στο eShop.gr. Απελευθέρωσε τις αισθήσεις σου. Αυτό το Σάββατο με την Ελευθεροτυπία, ο Γιάννης Ρίτσος στη Λέσχη των Αθανάτων. 100 χρόνια από τη γέννησή του, ο ποιητής και αγωνιστής Γιάννης Ρίτσος σε ένα συλλεκτικό βιβλίο όπως δεν τον είδατε ποτέ. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στη Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία. Δείτε καλά αυτή την τιμή, γιατί δεν θα κρατήσει για πάντα. Αποκτήστε τώρα το Mazda BT50 με όφελος έως 2.610 ευρώ. Ψυχατόστ στα Ρένιο με προζύμι. Το δικό σου ψυχατόστ. Ο Καραμολέγκος το έκανε. Ψωμί με αγάπη. Νέες τιμές, νέα εποχή Suzuki. Νέα γενιά Grand Vitara με δώρο Μαρτινίδια Cyberstation από 18.700 ευρώ και με συνολικό όφελος έως 6.200 ευρώ. Ηλίας Ανδριόπουλος, ο ΔΕ. Ποίηση Ανδρέας Κάλλος. Ερμηνεύει ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Συμμετέχει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και η Χοροδία Νέων Δήμου Κηφισιάς. Μουσική διεύθυνση Ανδρέας Πιλαρινός. Ζωντανή ηχογράφηση από την αρχαία Ολυμπία. Ο ΔΕ, ένα μοναδικό CD του Ηλία Ανδριόπουλου που μόλις κυκλοφόρησε. Εθνικό Θέατρο, σκηνή Κωτοπούλης. Ο εφιάλτης της ευτυχίας της Γιουστίνε Ντελκόρτε. Σκηνοθεσία Γιάννης Κουβαρδάς. Τι σημαίνει ευτυχία? Υπάρχει μήπως μια μαγική διαδρομή που οδηγεί σε αυτήν? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το έργο που καθιέρωσε τη Γιουστίνε Ντελκόρτε στην Ευρώπη. Από τις 29 Απριλίου, για 23 μόνο παραστάσεις, στη σκηνή Κωτοπούλη. Στο πολύ κοντινό μέλλον. Μια τρομοκρατική ενέργεια που συγκλονίζει την Αμερική. Μόνον ένας άνθρωπος μπορεί να τη σταματήσει, ακόμα κι αν έχει ήδη συμβεί. Deja Vu. Είναι ένα αληθινό ταξίδι στο παρελθόν με σκοπό να διορθώσει το μέλλον. You want to find a guy who killed Manuti, don't you? Yes, I do. Deja Vu. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Αυτή την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Home Cinema στην ΕΠΟ. Μια καινούργια γλώσσα. Ένας τύπος που σεμήθηκαν πολλές και πολλοί. Δεν το ξέρω αυτό. Το λένε και άλλοι, δεν μπορώ να το δω. Νιαούρισε πολύ σαντρικό εμφωτερίζον πληθυσμό με τον τρόπο που. Νιαούριζε εγώ. Που τα έλεγε, τα ρίχνε εσύ. Δεν το ξέρω. Επειδή εγώ δεν με ακούω όταν παίζω, δεν μπορώ να καταλάβω. Το αυτό το τράβημα τη φωνή, α πούμε. Ναι, ναι, ήταν μοντέλο, α πούμε, για πολλοί κόσμο για ένα καιρό. Έγραψε ραδιόφωνο, τηλεόραση, αγαπήθηκε, τρισχάριτε, θειασάρχη χρόνια. Αστεία, κομμωδίες, δραματικά. Μην ξεχάσουμε και το. Πολλά, διάφορα δραματικά έχω κάνει. Ναι. Κάμερα στην Άννα, ο Έλληνας.
μας φάει τον Έλληνα, ο Έλληνας τον Έλληνα, και δεν το συζητώ. Το έδαινα το Έλληνα, κι αφού το ξέρει Έλληνα, θα κάνει βαλιστό. Στην χώρα που φυτρώσαμε, οικόπεδα πληρώσαμε, στο παρελθόν πληρώσαμε μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό και εμείς τσερδίλα μας, κασίλα μας, σκόρδο καήλα μας, κασίλα μας, μοιράζουμε τα φύλλα μας, κασίλα μας. Κοιτάξτε την ξεφτύλα μας, μας και τα μάρι μας, κασίλα μας, και ποιος την χάρη μας, κασίλα μας, πουλάμε στο παζάρι μας, κασίλα μας, και λάθος και σωστό. Θα μας φάει τον Έλληνα, ο Έλληνας τον Έλληνα, σκουπίδια στο σωρό. Κι αφού το ξέρει Έλληνα, θα βρω κανένα φιλέλληνα να δώσω το μωρό. Στη φουστανέλα μου βαριέμαι να μετρώ. Όσα παιδάκια μόνα τους, στα τέλη του αιώνα τους, φορέσαν στον αγώνα τους τα ρούχα του ρετρό. Γι' αυτό και εμείς τσεφτύλα μας, κασίλα μας, σκόρδο λάθος και σωστό. Παρακαλώ εγώ. Ρωτάει
την καριέρα μου τη νύχτα και τη μέρα μου κι εγώ να σου μιλάω καταφέρνω. Και σκέφτομαι που πίνω κοκακόλα για να είναι πάντα ίδια, αλλάζουν όλα. Κι ανοίγω το ψυγείο σου το έλα και τα δύο σου ζητούσα στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, γερνάω, μαμά. Και τρέμω να μ' αυτό που πάντα ανησυχείς, ωραία και ατυχείς. Τα χρόνια που μεγάλωνες για μένα, να ξέρεις που σου τα έχω φυλαγμένα. Και τέλειωσα με άριστα, αλλά δεν έχω ευχάριστα, μαμά. Όλα στον κόσμο είναι γραμμένα. Χιλιάδες καλοκαίρια και χειμώνες, τις άγριες σου φέρνω ανεμόνες. Και κόσμου το κριτήριο πως μοιάζουμε, μου λέει σαν δυο σταγόνες. Μαμά, πεινάω, μαμά, φοβάμαι, μαμά, γερνάω, μαμά. Χρόνια ανησυχείς, ωραία είσαι, νέα, δεν πειράζει, και ατυχείς και ευτυχείς. Ευτυχείς δεν είσαι, ευτυχείς και εγώ είμαι, αυτή δεν ξέρω.